Αναγκάζομαι, φίλοι μου, να κάνω αυτό το βίντεο διότι έχω παρατηρήσει ότι πολλοί νέοι δεν γνωρίζουν βασικά οικονομικά. Και όχι μόνο νέοι, οι περισσότεροι από εμάς. Διότι είμαστε ένα προϊόν, ένα αποτέλεσμα της κρατικής εκπαίδευσης. Που μέσα τα σχολικά βιβλία έχουν ένα κάρο μπούρδες. Σήμερα, φίλοι μου, θα αναλύσουμε μία από αυτές τις μπούρδες, η οποία φαινομενικά δείχνει αθώα, τόσο όμως καλλιεργεί λανθασμένες αντιλήψεις για το πώς γενικότερα λειτουργεί ολόκληρο το οικοσύστημά μας. Λοιπόν, πρόκειται για το κεφάλαιο της ΑΟΘ, παραγωγικοί συντελεστές, που θα βρείτε στα βιβλία της ΓΑΜΑ Λυκείου, σελίδες 15-16. Αν τυχόν μας βλέπουν και παιδάκια της θεωρητικής εδώ πέρα ή διάφοροι άλλοι άσχετοι που δεν ξέρουν καν τι είναι αυτός ο ορισμός, γενικότερα σας διαβάζω από το βιβλίο. Είναι όλα τα στοιχεία που συντελούν στην παραγωγή. Για παράδειγμα, για να φτιάξεις ένα κινητό τηλέφωνο όπως εγώ κάνω τώρα εδώ πέρα live, χρειάζεσαι να έχεις ένα εργοστάσιο, προσωπικό, μηχανήματα και κάποιο κεφάλαιο που πρέπει να διαθέσεις για να φτιαχτεί το τελικό αποτέλεσμα, να πάρει την τελική μορφή το κινητό. Με λίγα λόγια, τώρα σας είπα τι έχει συντελέσει για να φτιαχτεί αυτό το κινητό. Λοιπόν, έχουμε και είπαμε εργασία, το προσωπικό, κεφάλαιο, τα μηχανήματα όλα αυτά και συν κάποια χρήματα για να φτιαχτεί και η γη κάπου που είναι φτιαγμένο αυτό το εργοστάσιο. Όμως φίλοι μου, αυτά είναι που λέει μέσα το βιβλίο. Δηλαδή το βιβλίο ταξινομεί ως παραγωγικούς συντελεστές, την εργασία, έδαφος γη και το κεφάλαιο. Μαντεύτε ποιο από αυτά τα τρία δεν είναι παραγωγικός συντελεστής. Δηλαδή δεν μας το δίνει εκ πρώτης όψεως η φύση, δεν το παίρνουμε δωρεάν από το περιβάλλον, από τον πλανήτη, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι για να το αποκτήσουμε. Το οποίο αυτό το κάτι είναι εξίσου προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας. Μιλάω φυσικά για το κεφάλαιο. Ναι φίλοι μου, πολύ καλά ακούσατε, το κεφάλαιο δεν είναι συντελεστής παραγωγής. Συντελεστές παραγωγής είναι μόνο η εργασία και η γη. Τελείωσε. Και πώς το εξηγώ αυτό? Ας πάρουμε για παράδειγμα μια φυλή ηθαγενών στα παλιά τα χρόνια π.Χ. στις σπηλιές που περιφέρονται από σπηλιά σε σπηλιά. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πάνε, βρίσκουν έναν άκτικτο χώρο, μια σπηλιά, μπαίνουν μέσα εκεί πέρα, στη γη, προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, αλλά πεινάνε, θέλουν να φάνε κιόλας. Για να φάνε, το πρώτο στάδιο, τι κάνουνε? Πάνε και μαζεύουν φρούτα, καρπούς, τη γη, την αξιοποιούν όπως είναι, μαζί με την εργασία τους, την οποία την έχουν εσωτερικευμένη μέσα τους. Είμαστε φτιαγμένοι να δουλεύουμε, να εργαζόμαστε, κάτι θα κάνουμε. Ακόμα και εγώ αυτό εδώ που κάνω τώρα είναι δουλειά, όπως και το βίντεο που βλέπεις. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνεις, το έχεις μέσα σου την ενέργεια αυτή για να την κάνεις. Αλλά φίλοι μου, δεν γίνεται να τρως όλη την ώρα ραπανάκια και χόρτα. Όταν είσαι στις σπηλιές θα χρειαστεί να φας και ένα μαμούθ και έναν ελέφαντα. Και πώς θα τα φας αυτά τα ζωάκια, φίλε μου? Θα πρέπει να φτιάξεις όπλα. Και πώς θα τα φτιάξεις τα όπλα όσοι θα γεννείς? Θα πας, θα κόψεις μικρά κλαράκια δέντρα, θα τα κονίσεις με άλλα κλαράκια δέντρα, θα τα βάλεις στις φωτιές, θα τα λιώσεις, θα τα φτιάξεις κάπως, θα τα δέσεις με άλλα κλαριά για να φτιάξεις αιχμηρά αντικείμενα. Έχεις πλέον ένα δόρυ το οποίο είναι ικανό πλέον για να σκοτώσει ένα ζώο, για να έχεις να φας και κρέας, να πάρεις περισσότερες βιταμίνες. Το δόρυ, φίλοι μου, είναι ένα κεφαλαιοχικό αγαθό, το οποίο το απέκτησες συνδυάζοντας εργασία και γη. Σημαντικό σε αυτό το σημείο, θέλω να τονίσω ότι για να αποκτήσεις αυτό το μικρό το κεφάλαιο, το κεφαλαιοχικό αγαθό που είναι το δόρυ για να σκοτώσεις ένα μεγαλύτερο ζωάκι, πρέπει να έχει προηγηθεί μια διαδικασία που ονομάζεται αποταμίευση και επένδυση, που μιλάω συνέχεια για αυτά τα δύο τα πράγματα. Πρώτον, πρέπει να αποταμιεύσεις όσους περισσότερους γίνεται καρπούς, όσο θα φτιάχνεις το δόρυ για να έχεις να φας. Και δεύτερον, τα κλαριά που θα κόψεις με τα χέρια σου για να φτιάξεις ένα δόρυ αποτελεί σημείο επένδυση. Δηλαδή αυτά, αντί να τα κάνεις κάτι άλλο, αποφασίζεις και τα φάζεις και τα κάνεις ένα δόρυ, το οποίο στην τελική δόρυ μπορεί να σου είναι και άχρηστο. Οπότε υπάρχει από τα πρώτα χρόνια της ανθρώπινης φύσης risk management. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο ή θέλετε να το συζητήσουμε περισσότερο, γράψτε μου στα σχόλια, όπως μπορείτε να μου πείτε και τις δικές σας σκέψεις ή αν έχετε κάποια άλλη απορία από το μάθημα αρχές οικονομικής θεωρίας. Και να σημειώσω, φίλοι μου, πως ό,τι ακούσατε εδώ πέρα αποτελεί εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση να μην πάτε και το γράψετε σε τίποτα εξετάσεις, τίποτα πανελλήνιες, αν εξετάζεστε, τίποτα οπουδήποτε αλλού. Αυτά είναι για τη ζωή σας. Αν πάτε και το γράψετε σε επίσημες εξετάσεις, θα πάρετε 0.